Πάντως δεν είναι και πάρα πολύ καλά τα πράγματα. Έχουμε μια καθοδική πορεία. Και η δουλειά μας πάει από το κακό στο χειρότερο. Εμείς πάμε από το κακό στο χειρότερο. Το ρυθμό μας, Γιώργο μου, πάει από το κακό στο χειρότερο. Γι' αυτό σαν και εμένα. Είμαστε λίγο χάλια σαν λαός. Είμαστε λίγο χάλια και βγάζουμε τα χειρότερα λατώματά μας. Θα σκάψω μια τρούπα και θα έχω μέσα. Και πάμε κατά δι. Μάλιστα. Εσύ. Τι κάνετε συνήθως, τι σας αρέσει, μαγειρεύετε εσείς? Μαγειρεύω, αλλά έχω δυνατήσει. Γι' αυτό με ρωτάς. Ναι. Να το πω σε όλους, παιδιά, cornflakes με γάλα. Το βράδυ είναι ένα πάρα πολύ καλό αδυνατιστικό. Ναι. Μωρέ, αφού το έχω και τατουάζ, σιγά. Α, ναι, ναι, μπράβο, ναι, έχεις, ναι. Έχεις κάνει τατουάζ την ηλικία της γέννησής, την ηλικία της γέννησής, το έχεις χάσει. Κύριε Πέκης Πυριδάκη. Γεια σας, είναι ένα πολύ τυχερός άνθρωπος. Εμείς είμαστε πολύ τυχεροί και χαρούμενοι που σας έχουμε κοντά μας. Τελικά το καταφέραμε. Διότι θα προηγούνται όλα τα υπόλοιπα. Να είστε καλά, ευχαριστώ πολύ. Να τις χαίρεσαι, είναι και σε ωραίες ηλικίες. Τώρα θα σας τα πολλά. Πραγματικά συγχαρητήρια. Συγχαρητήρια για την έμπνευση. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Εμείς σας ευχαριστούμε που ήσασταν σήμερα κοντά μας. Να είστε καλά, ευχαριστούμε πολύ. Φερό μου είναι δύο χρόνια το χάρτη. Ο Πάρης ο παππής που είναι, στη Χίο, που είναι η Χίος. Να, τη Χίος φυσικά είναι εδώ. Τελικά η Χίος και η Μυτιλή είναι δύο διαφορετικά μέρη. Κουκου. Τελικά η Χίος και η Μυτιλή είναι δύο διαφορετικά μέρη. Καλησπέρα σας. Ήρθαμε, ήρθαμε, ήρθαμε. Ήρθαμε φορτωμένη δώρα. Δώρα που έχουμε να μοιράσουμε σήμερα. Όλα αυτά είναι και 39 από τις και 43 και κάτω. Φύγαμε. Δηλαδή ο Καρχαρίας, ναι, εκείνη τη στιγμή μπορεί. Ξέρετε να φύγει. Ξέρετε ποιος Έλληνας πολιτικός έχει την Καρχαρία εδώ στην Ελλάδα? Το έχουμε πει ξανά, έτσι. Εγώ το ξέρω, ναι. Ο Πάνος Καμένος. Έτσι. Μπήκε μέσα σε κλουβί. Όχι, σε κλουβί. Είχε δει, είχε κάνει ψαροτούφικο πολύ καλό και είχε διηγηθεί κάποια στιγμή στις νέες. Είχε δει Καρχαρία, βέβαια, ναι. Ξέρετε ποιος Έλληνας πολιτικός έχει την Καρχαρία εδώ στην Ελλάδα? Το έχουμε πει ξανά, έτσι. Εγώ το ξέρω, ναι. Ο Πάνος Καμένος. Είχε κάνει ψαροτούφικο πολύ καλό και είχε διηγηθεί κάποια στιγμή στις νέες. Είχε δει Καρχαρία, βέβαια, ναι. Σάσα, πες τι θα κάνουμε στο Λευτέρι, τι έχεις ετοιμάσει? Κάτσε. Με θάρρος η αλήθεια. Πρέπει να σε ρωτήσει ποιος σε επέλεξε. Εγώ. Η Σάσα. Έχεις αφήσει ποτέ, κατά λάθος, αέριο δημοσίου? Θέλουμε να μας απαντήσεις όμως, δεν χάνουμε χρόνο. Έχεις μετρήσει ποτέ το μόριο σου? Το έχω ζυγίσει. Συνεδευτική εκτελισμός. Σασάου. Σασάου. Σασό. Λοιπόν. Όντως το μπήρες πολύ εκείνη την ημέρα. Εγώ αισθάνθηκα άσχημα. Εντάξει, μωρέ. Εντάξει, μωρέ. Το κάνεις ερωτήσεις τώρα, δηλαδή αν αερίζεται δημοσίως ήταν ερώτηση τώρα αυτή. Τι, δεν αερίζεται δημοσίως οι άνθρωποι δηλαδή? Όχι, αλλά δεν το κάνεις στην τηλεόραση ερώτηση αυτή. Εντάξει. Την κάναμε. Απάντησε όμως. Ναι, αλλά αισθάνθηκα άσχημα. Και στον Κωστόπουλο έκανε διάφορα, τον είδαν, έβηκε πάνω στο γραφείο του Κωστόπουλου κτλ. Τέλο πάντων, εντάξει. Λοιπόν, μιλάμε για τη δικιά μα εκπομπή τώρα, δεν ξέρουμε τι άλλε. Όχι, εγώ λέω για τι άλλε. Λοιπόν, συνεχίζω με την Μπέμι Ζούνη, η οποία σε ρόλο μοντέλο την είδαμε χθε την εβδομάδα μόδα. Άνοιξε το σόου το Celebrity Skin. Τι έγινε όμω, η Μπέμι Ζούνη, σε ρόλο μοντέλο χθε.